Βρισκόμαστε στο περιβάλλον του AdBlocks για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με το οποίο θα κινήσουμε το ρομπότ Edison. Εδώ έχουμε τα μενού που περιλαμβάνουν τα blocks των εντολών Drive, Outputs, Wait Until, Control, Start Events. Κυρίως σε αυτό το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσουμε εντολές από το Drive. Επειδή οι εντολές είναι αρκετές, υπάρχει και μια ράβδος κύλησης με την οποία μπορούμε να βρούμε τις εντολές που είναι πιο πέρα, κρυμμένες. Επομένως, θέλουμε τώρα να κινήσουμε, είπαμε, το ρομπότ Edison και το σενάριό μας, ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, όταν πατήσουμε μάλλον το τρίγωνο κουμπί πάνω στην επιφάνεια του ρομπότ, αυτό να κινηθεί μπροστά, να περιμένει λίγο, να στρίψει δεξιά και να κινηθεί επίσης πάλι μπροστά. Επιλέγω λοιπόν από το μενού Drive την εντολή να κινηθεί. Εδώ είναι να κινηθεί μπροστά. Όταν έχουμε αυτό το πλαίσιο, εδώ μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε τις τιμές. Εδώ είναι για ένα δευτερόλεπτο. Μπορώ να το κάνω 0,4 δευτερόλεπτα για παράδειγμα. Λέω 4 όπως το συνηθίζουμε, 0,4, αλλά δεν γράφουμε κόμμα, γράφουμε τελεία. Επίσης να ξέρουμε ότι εδώ μπορεί να πάρει και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο για παράδειγμα. Εδώ λοιπόν λέμε ότι το ρομπότ θα κινηθεί μπροστά για 0,45 δευτερόλεπτα. Μετά είπαμε να περιμένει λίγο, πάω στο μενού Wait Until και φέρνω αυτό εδώ το μπλοκ εντολών. Να παρατηρήσουμε ότι όταν πηγαίνουμε χαλαρά το ποντίκι μας πάνω από την εντολή, τότε παρουσιάζεται ακριβώς σε ένα πλαίσιο κειμένου που δείχνει τι κάνει η εντολή αυτή. Επομένως, περιμένει εδώ για ένα δευτερόλεπτο, ας το αφήσω και είπαμε μετά να στρίψει η δεξιά. Επιλέγω, έστω ότι αντί να πάρω τη σωστή εντολή προς τα δεξιά, κατά λάθος παίρνω την εντολή προς τα αριστερά. Την έβαλα μάλιστα πατώντας έτσι και ανάμεσα, μπορώ όμως να αλλάξω και πάλι τη θέση. Πέραν αυτού, εκτός του ότι την είχα βάλει σε λάθος θέση, ας πούμε ότι δεν τη θέλω καθόλου, γιατί δείχνει στροφή προς τα αριστερά, μπορώ να τη διώξω φέρνοντάς την στο κάλαθο των αχρήστων. Ας κάνω πάλι το ίδιο λάθος, για να δείξω ότι μπορώ να διαγράψω το μπλοκ αυτό της εντολής με δεξί κλικ Delete Block. Φέρνω λοιπόν τώρα το να στρίψει δεξιά, πατημένο το ποντίκι, το σέρνω και το τοποθετώ. Μπορώ να αφαιρέσω και οποιοδήποτε μπλοκ εντολής θέλω. Μπορώ να αφαιρέσω δηλαδή και αυτό. Πάω σε αυτό, κάνω δεξί κλικ Delete Block. Αφαιρέθηκε. Θέλω να πω, δεν είναι ανάγκη να αφαιρέσω μόνο τα τελευταία. Το ξαναφέρνω όμως, το να κινηθεί μπροστά και μπορώ να το τοποθετήσω. Λοιπόν, κινείται μπροστά, σταματάει για λίγο. Να αλλάξω εδώ και το νούμερο που είχαμε πει. Ωραία, και μετά πάλι να κινηθεί μπροστά για παράδειγμα. Αυτό είναι το προγραμματάκι μας. Θα μπορούσα εδώ να πω να κινηθεί 2 δευτερόλεπτα. Έστω ότι τελειώσαμε και θέλουμε τώρα να αποθηκεύσουμε. Πάμε μενού, Save to Computer. Θα δώσουμε εδώ το όνομα που θέλουμε, για παράδειγμα απλή κίνηση και Save to Computer. Αναδύεται εδώ ένα παράθυρο που μας προτρέπει να το αποθηκεύσουμε. Θα πούμε OK. Ξέρουμε ότι θα κατέβει στις λήψεις μας, εκτός αν έχουμε
κανονίσει ήδη, έχουμε ρυθμίσει στο να κατεβαίνουν αλλού τα αρχεία μας. Κάνω OK. Εάν είμαι με το Firefox, θα κατέβει πάνω εδώ δεξιά. Αν είμαστε με το Chrome, θα κατέβει κάτω αριστερά. Εκεί θα βρω λοιπόν και πάλι το αρχείο μου. Βλέπω εδώ ότι έχει πάρει και το όνομα «Απλή κίνηση». Από εδώ και πέρα, για να κινηθεί το ρομποτάκι μου, πρέπει να κάνουμε τις κινήσεις μας, με τις οποίες θα φορτώσουμε το πρόγραμμα αυτό στο ρομπότ.